Είχαμε μια σχέση με τον Νερόντα εγώ, τον Πρόεδρο. Ο οποίος όταν έγινε ο πρόεδρος, τον έκανε παίζει στη Γαλλία. Και μια μέρα μου λέει ο Νερόντα ότι ο Ντανιέντε θέλει να πάει στην Χιλή. Πιο μεγάλο ταξίδι από την Αυστραλία. Ναι, μεγάλο. Και γιατί τότε κάλεσε, κάλεσε μόνο εμένα, κάλεσε διάφορες προσωπικότητες, οι οποίες να πει οι Αμερικανοί κάνουν προπαγάνδα ότι το καθεστώς το καινούριο κάνει βασανίζει, κάνει εδώ, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Εκεί λοιπόν μας πήρε μια εκδρομή στο Βαλπαραίζιο. Το Βαλπαραίζιο είναι το λιμάνι το κεντρικό στον Ειρηνικό. Yeah. Αλλά είναι πολύ μέσα στα άμφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Και το βράδυ είχε μια συναυλία όπου δυο συνθέτες νέοι χιλιανοί παρουσίαζαν το Count the Narrow του Νερόντα. Πήγα κι εγώ. Ανάμεσα στη μουσική, πριν από κάποιο κομμάτι, ένας πολύ μεγάλος ακτέρ, που ήταν ηθοποιός, απήγγειλε τον Νερόντα. Παρατήρησα λοιπόν ότι τα χειροκροτήματα που έπαιρνε ποιησίες και έτσι, ήταν δεκαπλάσια. Από ό,τι έπαιρνε η μουσική. Και δικαίως, γιατί δεν μάζει με η μουσική. Και μπήκα μέσα στο σιγαρόδρο πάνω και λοιπά. Λέω, θα γράψει ο Κόντζερα. Και την μέρα ήμουν σε ένα τραπέζι. Είχα πάει με τον Λαμπρία, το θυμώ, ήταν υπουργός. Λαμπρίας υπουργός, ναι. Τότε ήταν ο πρόεδρος που ήταν τόπο. Και αυτό ήταν στις δημόσιες σχέσεις. Το πήρα μαζί μου. Πήρε μας χάρη μαζί μου για να το σπίτι να πάμε. Και του είπα ότι προτίθεμαι να κάνω το κάτω στην Ελλάδα. Χάρηκε πολύ αυτός. Και σηκώθηκε και μας έβαλε δύο τόμους στο ποίημα του. Γιατί είναι πολλά ποίηματα. 200 πράγματα. Και εκεί μας έγινε μια ιστορία που δείχνει πως αυτοί οι ηγέτες οι οποίοι δεν έχουν την πολιτική ο θέματος, είναι ρομαντικοί, είναι αυτοί, είναι και αφελείς. Γιατί μας λέει το εξής. Εμένα λέει το πρόβλημα μου τώρα είναι ο Διακός. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, καταφέρνω.